Θωμαή, καλησπέρα. 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 Πώς είσαι, Θωμαή? Λίγο κουρασμένη από χθες, θα έλεγα. Αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα ότι μου έχει φύγει όλο το άγχος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε άγχος, γιατί ξέραμε πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι και ότι ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι μας φέρνει όλο και πιο κοντά στον τίτλο. Και ευτυχώς πήγαν όλα έτσι όπως θέλαμε. Νομίζω, Θωμαή, Και ότι πιστεύαμε. Δεν χάνετε το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Εντάξει, σίγουρα, αν δεν εξασφαλιστεί και μαθηματικά ο τίτλος. Μαθηματικά, ναι. Ναι, αλλά ουσιαστικά τώρα με το πρόσωπο που δείχνετε και την αποτελεσματικότητα που έχετε φέτος από το ξεκίνημα της χρονιάς, δεν νομίζω να χάνετε αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα και εμείς έτσι πιστεύουμε, αλλά ο στόχος μας είναι να το πάρουμε αίτητες. Οπότε ο επόμενος στόχος μας είναι αυτός αυτή τη στιγμή. Θωμαή, νομίζω άλλοι 6 αγώνες δεν είναι. Ναι. Άλλοι 6. Τώρα παίζουμε την Κυριακή με τη Λάρισα, mm-hmm. που είναι αναβληθέν παιχνίδι από τον πρώτο γύρο. Ναι. Και έχουμε άλλα 5 μετά. Σχετικά εύκολα θα έλεγα, αλλά εντάξει, σίγουρα θα παραμείνουμε προσγειωμένες να πετύχουμε το στόχο χωρίς να ιτηθούμε κιόλας, χωρίς να φέρουν να χάσουμε κάποιο βαθμό, έστω ισοπαλία. Θωμαή, είναι μια ικανοποίηση παραπάνω για εσάς που είστε χρόνια στην ομάδα, ότι το καλοκαίρι διαβάσατε και ακούσατε πολλά. Ορισμένα δικαιολογημένα υπήρχε ανησυχία ότι αποχώρησαν κάποιες παίκτρες που δώσαν πάρα πολλά στην ομάδα, είναι η αλήθεια. Υπήρχε ανησυχία για την απώλεια των σκύτρων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάποιοι ξέφυγαν, οκ, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά γενικότερα είναι για εσάς μια έξτρα ικανοποίηση όλο αυτό που γίνεται φέτος. Ότι η ομάδα άλλαξε σελίδα, αλλά συνεχίζει ο ΠΑΟΚ και είναι κυρίαρχος στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι, πιστεύω για όλους μας. Και για μένα προσωπικά, αλλά πιστεύω όλα τα κορίτσια. Και κυρίως οι παλιότερες που είμαστε χρόνια στην ομάδα. Νιώθουμε μεγαλύτερη ικανοποίηση, γιατί ακούστηκαν πολλά για την ομάδα. Πολλά, είναι αλήθεια, ναι. Πολλά. Και αυτό αφορά και εμάς τις παίκτες. Δεν έχει σημασία είτε είναι η διοίκηση, είτε είναι ο Ερεστέν, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αφορά όλη την ομάδα. Δεν νομίζω ότι μας επηρέασε. Σίγουρα ίσως μας δημιούργησε λίγο παραπάνω άγχος, ουσιαστικά να αποδείξουμε ότι η ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Είτε κάποιες παίκτες φύγουν, είτε μείνουν. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα και ο στόχος μας είναι όποιες παίκτες και αν παίζουν, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε καλή πορεία στην Ευρώπη. Αυτός δεν αλλάζει ο στόχος μας. Και κυρίως να αποδείξουμε σε κάποιους που δεν ξέρανε πραγματικά τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Γιατί, εντάξει, δεν ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, δεν ξέρουν τις παίκτρες που ήρθαν πόσο ταλέντο έχουν, βλέπανε μόνο ποια, για παράδειγμα, έφυγε και τα λοιπά. Ναι. Και για μένα είναι μεγάλη ικανοποίηση και έφυγε ένα μεγάλο βάρος, γιατί ουσιαστικά έπρεπε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ναι, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια ομάδα που είστε μόνιμες πρωταθλήτριες, έτσι. Τι να αποδείξετε και σε ποιον? Το έχετε κερδίσει όλο αυτό. Σίγουρα, αλλά πιστεύω, δεν νομίζω ότι είχαμε να αποδείξουμε σε κάποιον ακριβώς. Γνώμη μου. Στους εαυτούς σας δώσω περισσότερο. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, η αποχώρηση της Δήμητρας, της Παντελιάδου ή της Γέλενας, μιλάμε τώρα για παίκτριες που ήταν αναπόσπαστα κομμάτια της πορείας που κάνουν τελευταία χρόνια. Αλλά όντως αυτό που είπες, ότι αποδείξατε ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και με ομαδική δουλειά και σίγουρα πολύ ταλέντο, γιατί όλες έχετε ταλέντο, δεν είναι απλά η ομαδική δουλειά. Καταφέρατε και κρατήσατε τον ΠΑΟΚ όχι μόνο στην κορυφή, και χωρίς να έχετε αφήσει βαθμό. Δηλαδή είναι και αυτό εντυπωσιακό, νομίζω. Και με 2 καθαρές νίκες εις βάρος του ενισχυμένου φέτος Άρη. Γιατί και αυτό είναι η αλήθεια, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Και πιστεύω και στα 2 παιχνίδια. Δηλαδή και χθες πιστεύω δεν είχαμε την απόδοση την οποία εμείς θέλαμε, αλλά ουσιαστικά χωρίς να παίξουμε σε μεγάλο διάστημα καλό ποδόσφαιρο όπως κάνουμε στα υπόλοιπα μάτς. Σίγουρα, εντάξει, είναι τα ντέρμπι, πάντα
είναι ιδιαίτερα μάτς. Και λόγω του κόσμου και λόγω του άγχους. Ίσως κάποιες φορές να μην μας επηρεάζει και ο τρόπος παιχνιδιού της αντίπαλης ομάδας και να μην δεν μπορούσαμε να δείξουμε το ποδόσφαιρο που δείξαμε στις άλλες αγωνιστικές. Αλλά παρόλα αυτά σκοράραμε 3 γκολ. Και Θωμαή, δεν ήμασταν, ναι, ας πούμε, στην τέλεια μέρα, για παράδειγμα. Έχεις πετύχει εντυπωσιακό γκολ. Εντάξει, αυτά που έχουμε δει όντως είναι πανέμορφα γκολ, ορισμένα με αυτά που έχεις πετύχει. Αδικούνται γιατί δεν έχετε την προβολή που έχει, που θα έπρεπε να έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ο αρχηγός της ανδρικής ομάδας πέτυχε ένα απίστευτο γκολ το Σάββατο. Φαντάζομαι το είδες, αν έχεις κάποιο σχόλιο, ναι, και για τον γκολ, ναι, του Βιερίνη και γενικότερα την πορεία της ανδρικής ομάδας. Και αυτή η αίτητα όπως και εσείς. Για τον γκολ, τι να πω για αυτόν τον παίχτη. Είναι πραγματικός ηγέτης και έχει αποδείξει σε κάποια από τα τελευταία μάτς ότι όταν η ομάδα δεν μπορεί να αποδώσει αυτό που, όχι να πετύχει γκολ, γιατί η απόδοση υπήρχε, απλά είναι δύσκολο κάποιες φορές με αυτές τις ομάδες, αν κλείνονται πίσω, να πετύχει κάποιο γκολ, και όσο περνάει η ώρα έχει το άγχος. Και έχει αποδείξει ότι στις δύσκολες στιγμές πήρε αυτό στην ομάδα πάνω του. Ναι. Για μένα είναι πραγματικός ηγέτης, πονάει την ομάδα και κάνει τα πάντα για να πετύχει το στόχο της. Για την αντρική ομάδα πιστεύω ότι πιστεύω είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, το έχει αποδείξει. Παίζει κόντρα σε κακές διαιτησίες. Αλήθεια, και νικάει και τους διαιτητές πολλές φορές, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει πολλά, ότι η ομάδα αυτή έχει πάθος, θέληση. Και έχει δουλέψει σίγουρα, πολύ. Γιατί για να το κάνεις αυτό, το να μην είσαι συγκεντρωμένος δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Προϋποθέτει, φαντάζομαι, ναι, απίστευτη δουλειά. Και ρωτήσω, σχέση με τις άλλες χρονιές, θα έλεγα ότι και οι ίδιοι παίχτες βλέπω απ' έξω ότι έχουν ξεπεράσει αυτό να στέκονται τόσο πολύ στη διαδικασία. Γιατί πολλές φορές το έχουν καταλάβει ότι πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ναι. Και από το να διαμαρτύρονται, θέλω να πω, δεν στέκονται, ναι. Δεν καταναλώνουν ενέργειες οι διαμαρτυρίες, καταναλώνουν ενέργεια, ναι, γαλού. Ξεπερνάνε, ναι, ενώ άλλες χρονιές στέκονταν και οι ίδιοι οι παίκτες, δηλαδή τους επηρέαζε βέβαια, κατά τη διάρκεια βέβαια του παιχνιδιού αυτό. Και είναι δύσκολο, είναι αλήθεια, όταν έχεις κακές διαιτησίες, να παραμείνεις συγκεντρωμένος, χωρίς νεύρα, για να πετύχεις τους στόχους. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαή, που ήσουν στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, να μην έχετε τραυματισμούς, να είστε όλες γερές και να πανηγυρίσετε το πρωτάθλημα χωρίς ούτε μία ισοπαλία, όπως το θέλετε, και να σας ξαναδούμε για άλλη μια χρονιά στην Τούμπα στα τελευταία παιχνίδια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.